Λάμπρος Καλαρίτης, δημοσιογράφος με ειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Καλαρίτη. Γεια σας και από μένα. Κύριε Καλαρίτη, μέσα από τις εκπομπές σας έχουμε το περιθώριο να δούμε όλο το διευρυνμένο πεδίο των διεθνών σχέσεων και ό,τι αφορούν βέβαια και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Παρατηρείται μια προσπάθεια να καταργηθεί το βέτο με αυτό που είδαμε να γίνεται με τους Γερμανούς για την υπόθεση Μπελέρη. Ναι, είναι μια πάγια επιδίωξη των Γερμανών κυρίως, αλλά δυστυχώς πλέον όχι μόνο των Γερμανών, που την επανέφεραν με αφορμή τις αντιρρήσεις της Ελλάδος για την έναρξη των κακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας λόγω της υπόθεσης Μπελέρη και με αφορμή επίσης την άρνηση του Ορμπάν να συνενέσει στο θέμα της Ουκρανίας, δηλαδή στην έναρξη των κακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και το δικό του παζάρι που έκανε. Αυτά είναι οι αφορμές, αν θέλετε. Η Γερμανία έχει μια πάγια επιδίωξη να καταργηθεί το βέτο σε θέματα όπου αυτό προβλέπεται, έτσι, γιατί προβλέπεται, δεν προβλέπεται παντού το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπεται σε θέματα στρατηγικά που θίγουν το σκληρό πυρήνα των συμφερόντων των κρατών, ούτως ώστε με την κατάργηση του βέτο να διαμορφώνει με τους δορυφόρους της και με την επιρροή που έχει ειδικές πλειοψηφίες και να επιβάλλει πολιτικές ερήμην των υπολείπων, των μικρότερων κρατών, ευθυγραμμίζοντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα δικά της συμφέροντα. Δηλαδή θα αποφασίσει μια πολιτική που συμφέρει την Γερμανία, θα την προωθεί ως ευρωπαϊκή πολιτική και θα επιβάλλει την ψήφισή της έχοντας παρακάμψει το βέτο. Εδώ να πούμε ότι η ομοφωνία, η αρχή της ομοφωνίας και το δικαίωμα άρνησης κυρίας, αυτό που λέμε βέτο, προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεν μπορεί να καταργηθεί έτσι, δεν μπορεί να το καταργήσει στην Γερμανία. Προϋποθέτει αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συνθήκων, το οποίο δεν είναι απλό. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, θέλει καιρό, χρόνια, συζητήσεις κλπ. Αλλά δεν είναι καλό σημάδι αυτό το ότι προσπαθούν να παρακάμψουν το βέτο. Το δικαίωμα άρνησης κυρίας είναι βασικό, η ισότητα, η ισοτιμία της ψήφου των κρατών μελών σε θέματα, επαναλαμβάνω, στρατηγικά που αφορούν το σκληρό πυρήνα. Είναι δικλίδα ασφαλείας, είναι βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς γιατί διασφαλίζει ότι οι μεγάλοι, τα διευθυντήρια, δεν θα λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην άλλων και θα βλάπτουν τα συμφέροντα τρίτων χωρίς να τους ρωτούν. Άρα είναι βασικό. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ισοτιμία ψήφων. Πολύ κατανοητό αυτό που λέτε και πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο στο σημείο που θίγεται ότι η ισοτιμία επέρχεται ανεξάρτητα με την ισχύ και το μέγεθος του κάθε κράτους μέλους. Επειδή όμως η αφορμή είναι η υπόθεση Μπελέρη, θεωρείται, επειδή αυτό το παρακολουθείτε και το βλέπουμε και στις εκπομπές σας συνεχώς. Πρόσφατα είχατε νομίζω και τον αδερφό του Μπελέρη που μίλησε αναλυτικά και θέλω να μας το μεταφέρετε στους ακροατές, τους δικούς μας. Η υπόθεση Μπελέρη εξελίσσεται, βλέπουμε τι έχει γίνει. Πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει στα χέρια της εργαλεία τα οποία δεν τα έχει χρησιμοποιήσει πέραν των ενεργειών που κάνει για να θέσει το βέτο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας? Είδαμε ότι η Ελλάδα επέμεινε και δεν συμπεριλήφθη η Αλβανία, ούτε δεν έγινε στα συμπεράσματα του κορφής, ούτε αναφορά καν στην Αλβανία. Άρα αυτό είναι καλό σημάδι. Σημαίνει ότι η Ελλάδα επέμεινε, γι' αυτό και η τοποθέτηση του Σόλτ, του Γερμανού Καγκελαρίου, ληφθεί με ειδική πλειοψηφία η απόφαση για την Αλβανία, κάτι που δεν γίνεται. Η υπόθεση του Μπελέρη είναι κομβική, όχι μόνο για τον ίδιο τον Φρέντι, με τον οποίο επίσης μιλήσαμε και φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, το οποίο τους αυτογνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και προσωπικά, και δίνει μάχη για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Μάχες, και τις πληρώνει τις μάχες αυτές, 7-8 μήνες τώρα προφυλακισμένος παρανόμως, παραβιάζοντας κάθε έννοια ευρωπαϊκού και εκτιμένου και διεθνούς δικαίου. Το λέω αυτό διότι η Αλβανία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή παραβιάζει το ευρωπαϊκό κειμένο, βασικές προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η διαπραγματεύση. Και πάνω, να προσθέσω κάτι, και πάνω σε αυτό που λέτε, έχουν αντιρρήσεις η Γαλλία και άλλα κράτη πάνω σε αυτό και το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί εδώ βλέπουμε το εξής. Επανερχόμαστε στο προηγούμενο, μια μικρή παρένθεση, ότι η Γερμανία είπε στους Σόλτς ότι δεν πρέπει να αρνηθούμε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία, γιατί έχει κάνει μεταρρυθμίσεις και θα είναι άδικο να μην αναγνωριστούν. Δεν τα αριθμίσει έχει κάνει. Εδώ παραβιάζει βασικές προνοήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Παραβιάζει προϋποθέσεις για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Βλέπουμε τώρα οι Γερμανοί. Θέλουν να κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση παράγκα τους. Έτσι, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, βγαίνει ο Γερμανός καγκελάριος. Δεν είναι μόνο η κατάργηση του βέτο που λέει. Κάνει τα στραβά μάτια ότι η Αλβανία παραβιάζει
βασικές πρόνοιες, έννοιες και προϋποθέσεις για ευρωπαϊκές για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, αρχίζει τις εκπτώσεις. Επειδή τον συμφέρει, η Γερμανία έχει πάγια επιδίωξη για επιρροή στα Βαλκάνια, επειδή ότι με αφορμή τη δική της πολιτική διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία, έτσι όπως διαλύθηκε, άγρια, άγαρμα και με αποτέλεσμα πολέμους. Θέλει να κάνει τα στραβά μάθη, γιατί δεν πειράζει. Τώρα η Αλβανία έχει κάνει μεταρρυθμίσει. Έχει έναν εκλεγμένο δήμαρχο της Χιμάρας, 8 μήνες προφυλακισμένο, χωρίς δίκη, του αρνείται το δικαίωμα να ορκιστεί, να πάει στο σημείο να ορκιστεί. Και η μεθόδος ποια είναι? Να πάει, επειδή είναι μέχρι 9 μήνες η προφυλάξη στην Αλβανία, να, τώρα το επόμενο διάστημα, νομίζω άμεσα, θα γίνει σε πρώτο βαθμό η δίκη, θα τον καταδικάσουν διότι είναι στημένο και θα εκπέσει του αξιώματος, γιατί θα πει μετά οράμα, παιδιά, τι να κάνουμε, η αλβανική δικαιοσύνη καταδίκασε και με βάση την αλβανική νομοθεσία εκπίπτει του αξιώματος. Εδώ μιλάμε για μια μεθόδευση, η οποία είναι μαφιόζικη. Έτσι. Και συζητάμε τώρα, θα πει η Αλβανία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ολοκληρώσουμε, η ελληνική κυβέρνηση έχει στα χέρια τη εργαλεία τα οποία τα έχει χρησιμοποιήσει. Έχει το γεγονός ότι δεν θα ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις αν δεν λυθεί το θέμα Μπελέρη. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα Μπελέρη. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να δεχθεί συνολικά το θέμα τη ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο, που η οποία επιθυμίζουμε είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ελληνική μειονότητα, αλλά τη χάνει και τη ανάλογη νομική προστασία. Αν υποθέσουμε ότι η Αλβανία ξεκινάει κάποια στιγμή διαπραγματεύσεις, υπάρχουν 37 κεφάλαια τα οποία πρέπει να ανοίξουν και να κλείσουν. Εκεί θα μπορεί η Ελλάδα και πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να θέσει ευρύτερα το θέμα της μειονότητας εκεί, γιατί δεν είναι μόνο θέμα Μπελέρη, είναι θέμα στο πρόσωπο του Φρέντου του Μπελέρη, είναι ο ελληνισμός και της Χιμάρας και γενικά της Βόρειου Ηπείρου. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια απογραφή στην οποία πάλι παραβιάζουν τα δικαιώματα της μειονότητας, διότι δεν καταγράφουν. Στην απογραφή δημιουργούν διάφορα προβλήματα με ψευδοτεχνικά θέματα, ότι δεν λειτουργεί το λάπτοπ κλπ. Την απάντηση των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου για εθνικότητα και θρήσκευμα. Πάνε να κάνουν καταγραφή, λέει που μένεις, πόσο χρόνο είσαι, τι δουλειά κάνεις. Όταν πάει στην εθνικότητα και στο θρήσκευμα, χαλάει το λάπτοπ. Εδώ μιλάμε για καραμπινά τη παραβιάση. Το έχετε δείξει στο παρελθόν και μάλιστα έχετε αναφερθεί. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τα αφήσει αυτά. Έχετε αναφερθεί και σε καταγγελίες βορειοπυρωτών που ήταν αυτόπτες μάρτυρες σε αυτό που λέτε. Τώρα, τι γίνεται με την υπόλοιπη. Κονδύλια, για το σωστό ερώτημά σας, ναι, έχει και άλλα θέματα να κάνει. Μην ξεχνούμε ότι η αλβανική οικονομία αιμοδοτείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από Αλβανούς οι οποίοι δουλεύουν εδώ. Έτσι, και οι οποίοι πολλοί έχουν σωματωθεί και έχουν και οικογένειες και επιχειρήσεις και καριέρες και καλά κάνουν. Αλλά δεν μπορεί από τη μία η Ελλάδα να τροβαρισχέσει να αιμοδοτεί την αλβανική οικονομία και από την άλλη η Αλβανία να κάνει εθνοκάθαρση χαμηλή ένταση περί αυτού πρόκειται του ελληνισμού. Έχει, άμα θέλουμε, έχουμε χαρτιά στα χέρια μας. Επειδή αναφερθήκατε και ακροθυγώς στο θέμα του Όρμπαν, ο οποίος μπλοκάρει τα 50 δισεκατομμύρια που προορίζονται για την Ουκρανία, είχαμε 26 χώρες που δώσανε πράσινο φως, είχαμε την Ουγγαρία με τον Όρμπαν, ο οποίος έβαλε το βέτο, και από την άλλη έχουμε και το Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος το χαρακτήρισε ως νίκη. Τι συμβαίνει με αυτή τη φάση? Εδώ είναι μια ιστορική απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε την απόφαση να ξεκινήσει ενταξιακή πραγματεύση, να δώσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία. Αυτή ήταν η μείζον εξέλιξη στη Σύνοδο Κορυφής. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει καθεστώς υποψήφιας χώρας σε χώρα η οποία είναι σε πόλεμο και για την οποία δεν τελεί υπό τις εγγύσεις του ΝΑΤΟ. Υποθυμίζω ότι το ΝΑΤΟ, έτσι στο άρθρο 5, προβλέπει την αμυντική συνδρομή κρατών μελών κλπ. Η Ουκρανία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ΝΑΤΟ, δεν έχει δηλαδή αμυντική συνδρομή και νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα προς τη Ρωσία αυτό το οποίο έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι παρότι είναι σε πόλεμο, παρότι υπάρχουν θέματα ασφαλείας κλπ. Και ότι είναι μια χώρα σε εμπόλεμη άγρια κατάσταση, στέλνει πολιτικό μήνυμα ότι θα ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Δεν πρόκειται να μπει η Ουκρανία αύριο μεθαύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα όμως είναι πολύ ισχυρό. Εδώ, σε αυτό που αναφερθήκατε, στο θέμα του Όρμπαν, έχουμε ακόμα μία επίδειξη της εφευρετικότητας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να κάνει κάτι. Βγήκε από την αίθουσα, επειδή ο Όρμπαν, επειδή έχει την γνωστή φιλορωσική στάση και γενικά λειτουργεί σε συνεννόηση, ας πούμε, έτσι, με τον Πούτιν και έχει ενστάσεις η Ουγγαρία για την χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία, προκειμένου να μην θέσει βέτο, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και να πάρει και ανταλλάγματα, γιατί πήρε πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Βγήκε από την αίθουσα. Εδώ έχουμε τώρα μια οριακή, κατά τη γνώμη μου, πρακτική ερμηνεία
των ευρωπαϊκών συνθήκων. Δηλαδή, δεν υπήρξε βέτο, αλλά τι έκανε, βγήκε από την αίθουσα, την απόφαση η υπόλοιπη και ξαναμπήκε. Είναι λίγο οριακή, νομίζω, η κατάσταση αυτή, η απόφαση αυτή, γιατί δεν υπήρξε ομοφωνία μεν, υπήρξε ομοφωνία των παρισταμένων. Δεν ξέρω πώς αν νομικά αυτό τώρα πώς ερμηνεύεται, αλλά επειδή είναι πολιτικό το θέμα, βρήκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ικανότητά της να βρίσκει διάφορες διαδικασίες περίεργες στα όρια της ερμηνείας των ευρωπαϊκών συνθήκων. Το μείζον είναι πάντως ότι είναι ιστορική η απόφαση αυτή. Δεν έχει υπάρχει προηγούμενο να δώσει καθεστώς προς ένταξη σε χώρα η οποία βρίσκεται σε πόλεμο. Και είναι πολιτικό το μήνυμα. Είναι πολιτικό το μήνυμα ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Δεν θα εμβαθύνω, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Και δεν θα εμβαθύνω, ας πούμε, στο πώς αυτό μεταφράζεται με τις, αν επιδεινωθούν οι σχέσεις, ας πούμε, της Ρωσίας με την Ουγγαρία, γιατί έχουμε και άλλα. Σε έναν ακόμα, στο μεγαλύτερο οργανισμό στον ΟΗΕ, είχαμε, για το, να πάμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής και στην κρίση που έχουμε στη Γάζα με το Ισραήλ, είχαμε την έγκριση για ανθρωπιστική εκεχηρία, που όμως δεν υπήρξε καταδίκη της τρομοκρατίας. Τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση? Αυτά δεν είναι καλά νέα. Γιατί έχουμε για πρώτη φορά, έχουμε το εξής κακό προηγούμενο. Η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ να υιοθετεί ψήφισμα για ανθρωπιστική εκεχηρία, στην ουσία ένα ψήφισμα που λέει στους Ισραήλ να σταματήσει επιχειρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά απορρίπτει η πλειοψηφία, τροπολογία των Αμερικανών, που έλεγε, την οποία στηρίξαμε και εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, ότι καταδικάζεται η Χαμάς και οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έκανε. Είναι αδιανόητο η Γενική Συνέλευση του ΙΕ, όπου ο ΙΕ υποτίθεται ότι είναι ο θεματοφύλακας της διεθνούς νομιμότητας, να απορρίπτει τροπολογία που καταδικάζει τρομοκρατία. Δηλαδή, από τη μία λέει στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στον πόλεμο, γιατί υπάρχει ανθρωπιστικό θέμα. Από την άλλη, αρνείται όμως να καταδικάσει την τρομοκρατία. Αυτό δεν είναι καλά νέα. Αυτό το συνδέεται. Ναι, αυτό το συνδέεται με την κόντρα που υπάρχει μεταξύ του Biden και του Νετανιάχου. Αυτό όχι. Αυτό το συνδέω με το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επιρροή από ό,τι φαίνεται. Γιατί στη Γενική Συνέλευση υπάρχουν πολλές χώρες, οι οποίες είναι αραβικές, είναι μουσουλμανικές, είναι χώρες του τρίτου κόσμου, οι οποίες έχουν ας πούμε έτσι, συντάσσονται πολλές φορές κατά θέσεων αυτού που αποκαλούμε Δύση, κατά της Ευρώπης και των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το ζήτημα. Οι Αμερικανοί έφεραν την τροπολογία η οποία έλεγε ότι πρέπει να καταδικαστεί η τρομοκρατία και απορρίφθηκε. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, απορρίφθηκε η τροπολογία των Αμερικανών από τη Γενική Συνέλευση, η πλειοψηφία της οποίας με 150 πόσες χώρες ενέκρινε το ψήφισμα. Να πούμε ότι η Ελλάδα στην πρώτη ψηφοφορία απήχε μαζί με άλλες χώρες. Δηλαδή, απήχαμε λόγω των σχέσεων που έχουμε με το Ισραήλ. Για να κρατήσει ισορροπία και με τις αραβικές χώρες. Για να κρατήσει ισορροπία, ναι. Τώρα, επειδή όμως η χώρα μας είναι υποψήφια για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, άρα χρειαζόμαστε και τις ψήφους και Αράβων και Ισλαμικών χωρών κλπ. Με τις οποίες έχουμε κάνει διάφορες συνεννοήσεις να μας στηρίξουν, τήρησε την εξής στάση. Ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος για την ανθρωπιστική εκεχηρία, υπερασπίστηκε την τροπολογία για να καταδικαστεί η Χαμάς, η οποία δεν πέρασε, και ενημέρωσε το Ισραήλ για τους λόγους αλλαγής της στάσης μας. Δηλαδή, είναι ισορροπημένη, καλή η ελληνική στάση σε αυτό. Ναι, στην ανθρωπιστική εκεχηρία, στηρίξαμε την καταδίκη της Χαμάς, η οποία δεν πέρασε, επαναλαμβάνω, παραδόξως, αλλά επειδή έχουμε και την υποψηφιότητα και χρειαζόμαστε τις ψήφους κρατών μελών, θέλω να τηρήσουμε μια ισορροπία. Εδώ θα πρέπει να πω κάτι άλλο. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί για ακόμα μια φορά ήταν σκορποχώρη. Δηλαδή, κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψήφισαν υπέρ, κάποιες κατά και κάποιες απήχαν. Δεν υπήρχε. Αυτό είναι ακόμα μια περίπτωση που εξηγεί γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποτελέσει έτσι σοβαρό γεωπολιτικό μέγεθος. Στα μείζωνα θέματα υπάρχει. Δεν υπάρχει μια γραμμή. Λογικό είναι. Τα κράτη έχουν το καθένα τα συμφέροντά τους, δεν συμπίπτουν. Άλλα συμφέροντα η Ισπανία, άλλα εμείς, άλλα η Γερμανία, άλλα η Σουηδία, άλλα η Γάλλη κλπ. Δεν είναι εύκολο. Απλά το σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί, τα κράτη-μέλη ήταν στα τρία. Κάποιοι είπαν ναι, κάποιοι καταψήφισαν και κάποιοι απήχαν. Βέβαια, αυτό που είναι νωρίτερα που λέγαμε νωρίτερα με την απόδοση υποψήφιση προς ένταξη χώρα στην Ουκρανία. Είναι ένα μήνυμα, αλλά γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέματα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι ούτε Αμερική, είναι ούτε Ασία, ούτε Κίνα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαίο μέγεθος ακόμα τουλάχιστον.
Θέλω να κλείσουμε με Τουρκία. Πιστεύετε ότι όλο αυτό που είδαμε την επίσκεψη Ερντογάν, γιατί αυτό φάνηκε και στην αρθογραφία και θίχθηκε από πολλούς αναλυτές, ότι είδαμε ένα τέχνασμα του Ερντογάν να κρατήσει τα ήρεμα νερά και να δείξει ότι έχει διάβλους επικοινωνίας με απότερο σκοπό το αίτημα για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 και με την διευθέτηση του θέματος της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσει για να πετύχει τα εξοπλιστικά και να πει ότι εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω, ας πούμε, τον εξοπλισμό που παίρνω για άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι είναι σε αυτή τη γραμμή, να ξεκινήσουμε από εκεί, η επίσκεψη του Ερντογάν? Ο Ερντογάν είχε λόγο να κάνει αυτή την επίσκεψη για αυτό που και για αυτό που προαναφέρατε, να δείξει να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα για να δείξει ότι σε μια εποχή που βρίσκεται σε κόντρα και στα όρια της ρήξης με τη Δύση, καθυβρίζει κάθε μέρα τους Αμερικανούς, από τη μία τους παραλέγει τους F-16, από την άλλη τους βρίζει, με την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια, με τους Έλληνες σε άσχημη κατάσταση, να δείξει μέσω της Ελλάδας ότι να εξωρέσει την εικόνα του, να βλύνει λίγο την εικόνα του και να πει ότι να με τους Έλληνες μιλάμε, δεν είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα. Οπότε δώστε μου τα F-16, γιατί δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσω. Κατά τον Λίνο, να με τους Έλληνες μιλάμε. Κατά τη γνώμη μου, ήταν αχρίαστη η επίσκεψη. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί επιλέγει από την πλευρά. Στην πορεία, βέβαια, το κατάλαβαν, εκτιμώ και μείωσαν, πώς λένε, περίκοψαν το πρόγραμμα, το σύντομησαν ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε Δείπνα, ούτε επισκέψει. Έγινε 5 ώρες, είχε προετοιμαστεί καλά, βέβαια, για αυτό που ήθελαν. Από τουρκική πλευρά πιστεύω ότι ήθελε να κάνει αυτό, να δείξει ότι με την Ελλάδα είναι έρευνα τα νερά και να αφαιρέσει επιχειρήματα από το Κογκρέσο, να πει να με τους Έλληνες μια χαρά είμαστε εδώ στο 2016, να αφαιρέσει επιχειρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου από εκεί θέλει χρήματα, θέλει την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης που τον συμφέρει πάρα πολύ και να πει στους Ευρωπαίους ότι να με τους Έλληνες μιλάμε, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω αν εμείς είχαμε λόγο να τον ξεπλύνουμε. Έτσι. Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που μένουν πράγματα στο τραπέζι, δηλαδή το Κάζους Μπέλι, το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλα αυτά, εκτιμώ ότι προσωπική άποψη ήταν μια αχρίαστη επίσκεψη. Από την άλλη, το σκεπτικό, να σας πω και την άλλη πλευρά, είναι ότι επειδή το 2024 μπαίνουμε και σε μια εκλογική περίοδο των Αμερικανών και οι Αμερικανοί γενικά κάθε απασχολημένοι και η Τουρκία ιστορικά έχει εκμεταλλευτεί περιόδους είτε εσωτερικής δικής μας πολιτικής ρευστότητας αστάθειας είτε διεθνούς για να δημιουργήσει θέματα, νομίζω ότι η δική μας πλευρά ήθελε, η κυβέρνηση δηλαδή, να κερδίσει χρόνο για να τρέξουν μερικά πράγματα στους εξοπλισμούς και να μην υπάρξει τίποτα πρόβλημα το 24. Είναι δυτής ανάγνωσης. Προσωπικά τη θεωρώ ότι ήταν μια αχρίαστη επίσκεψη. Μάλιστα. Από πλευράς κυβέρνησης, εκτιμώ ότι ήθελα να κερδίσει χρόνο. Και σε αυτό ο καθένας το ερμηνεύει. Και σε αυτό το τελευταίο που είπατε, αν τυχόν και προσθέσουμε το στοιχείο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις που ξέρουμε ότι είχε ράξει τη σχέση με τον Ερντογάν, ίσως έχει μια σοβαρή βάση. Τώρα, ο Μπαχτσελή, ο οποίος είναι ο εταίρος του Ερντογάν, δήλωσε ότι, θέλω να το συνδέσουμε το προηγούμενο που κουβεντιάζαμε με τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ συνδέεται με την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Αυτό τι υποδηλώνει? Ότι η Τουρκία έχει μεθοδευμένα εκεί μια κατάσταση για να βάλει πόδι στη Μέση Ανατολή? Ότι έχει. Αλλά προκαλεί εντύπωση ότι το λέει κιόλας. Ενώ την κατηγορούν, την υποψιάζουν, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι η Τουρκία έχει τη σχέση που έχει με τη Χαμάς, φιλοξενεί τα γραφεία της Χαμάς, φιλοξενεί στελέχη της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, στο έδαφος, στην Παριστώ, σε τουρκικό έδαφος. Όλοι υποψιάζονται ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο ήταν μπλεγμένοι σε αυτό που περίσσει την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Το ότι βάζει τον εταίρο του γραμμή, το οποίο ο ίδιος να απειλήσει, αφού είδε ότι τα άλλα παζάρια δεν πιάνουν, να απειλήσει ότι αν δεν μας δώσετε F-16 θα ενισχύσουμε τρομοκρατικά χτυπήματα, επιβεβαιώνει τις υποψίες, βασικά βεβαιότητα για κάποιους, ότι η Τουρκία με την Χαμάς λειτουργεί απολύτως ελεγχόμενα, συντονισμένα και συνεργασία και με καθοδήγηση και με εκπαίδευση και με όλα τα υπόλοιπα. Κάνει εντύπωση αυτή η έμεση απειλή που αναφέρατε, διότι άλλο να το υποψιάζει κάποιος, άλλο να το επιβεβαιώνει εσύ με τον τρόπο σου. Είναι κατά τη γνώμη μου πολύ τραβηγμένο. Δεν νομίζω ότι θα τις βγει καλά τη Τουρκία αυτό, να επιβεβαιώνει ότι ξέρετε ότι αν δεν μας δώσει F-16, εμείς θα υποταβλήσουμε τρομοκρατικές ενέργειες. Το λέω αυτό διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικά, έχει μπει σε μια κατάσταση συναγερμού και
επαγρύπνησης, γιατί φοβάται τρομοκρατικά χτυπήματα, ειδικά εν ώψη Χριστουγέννων, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες λόγω του πολέμου στην Γάζα. Το να βγαίνει η Τουρκία και να λέει ότι αν δεν μας δώσετε θα υποταβλήσουμε τρομοκρατικές ενέργειες, δεν νομίζω ότι τις κάνει καλό, αλλά βάσει περιπτώσει πάντα υπάρχουν πρόθυμοι στο δικό στρατόπεδο να αγνοήσουν το προφανές ότι η Τουρκία είναι απειλή για όλη τη Δύση και να την κατευνάσουν πότε με όπλα, πότε με χρήματα, πότε με διάφορα ψεύδο επιχειρήματα ότι την έχουν ανάγκη κλπ. Νομίζω ότι όσο προχωράει, όσο η Τουρκία αποκαλύπτει το πραγματικό της σχέδιο, ότι με τη Δύση θέλει μια σχέση à la carte, δηλαδή θέλω τα χρήματά σας, θέλω τα όπλα σας, αλλά θέλω και μια αυτόνομη πολιτική, θα κάνω ό,τι θέλω και επειδή με χρειάζεστε, όπου με χρειάζεστε, θα το πληρώνετε με ανταλλάγματα, όπλα και χρήματα. Οι Αμερικανοί, παρότι συνεχίζουν να υπάρχουν κέντρα τα οποία θεωρούν την Τουρκία, ότι η Τουρκία πρέπει να παραμείνει με κάθε τρόπο και να διατηρήσει τις σχέσεις, γιατί δεν έχουν εδώ που τα λέμε και χωροταξική, γεωγραφική εναλλακτική, το οικόπεδο της Τουρκίας, έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να βασίζονται πλέον. Γι' αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουν αρχίσει και μεταφέρουν και υποδομές και βάσεις και παρουσία στην Ελλάδα, ακριβώς για να μειώσουν τον εκβιασμό τους από την Τουρκία. Η βάση στην Αλεξανδρόπολη, ας πούμε, μειώνει πάρα πολύ την αξία των στενών. Δεν εκβιάζονται τόσο πολύ οι Αμερικανοί από τα στενά πλέον, γι' αυτό οι Τούρκοι αφρίζουν με τη βάση της Αλεξανδρόπολης, γιατί καταλαβαίνουν ότι τους αφαιρεί μοχλό βιασμού. Γενικά, όλοι καταλαβαίνουν τι παίζει με την Τουρκία, αλλά κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν μέχρι να δουν πώς θα τη χειριστούν. Δεν έχουν ακόμα. Αν θέλετε, δεν έχουν ακόμα στρατηγική για την Τουρκία, θα κάνουν. Το πάνε βλέποντας και κάνοντας. Κύριε Καλαρίτη, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να εξαντλήσουμε το υλικό. Σίγουρα το κομμάτι των εξοπλιστικών που δεν θα προλάβουμε σήμερα να το συζητήσουμε. Προειδεάζω τους ακροατές μας όμως ότι στην επόμενη εκπομπή, επειδή αφιερώνεται πολλές εκπομπές και πιάνει πολλά επίπεδα του θέματος των εξοπλισμών, θα το συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση και την ανάλυση που μας κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ στην διάθεση σας. Να είστε καλά.